χθες είχα μια συνάντηση με την κυρία Σαπουνά που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση και τοπικούς εκπρόσωπους του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν συζητήθηκε το θέμα του συνεδρίου που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στο νησί μας. Και κάλεσε να συμμετέχουμε σε διαδικασίες οι οποίες είναι συζητήσεις και διάλογος, όπως για ένα κομμάτι που λέγεται το μεταναστευτικό με τον κύριο Τόσκα και με τον Βίτσια. Δηλαδή να κάνουμε διάλογο για τι πράγμα, για ένα δεδομένο. Να κάνουμε διάλογο και συζήτηση για χιλιοεπομένα πράγματα τα οποία στην τελική ανάλυση η κυβέρνηση έπρεπε να τα λύσει εδώ και τώρα, από τη στιγμή κατά την οποία βλέπει ότι υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση στο νησί. Και η εκρηκτική κατάσταση δεν είναι η αντίδραση της κοινωνίας, η εκρηκτική κατάσταση είναι η οικονομία του νησιού. Η καταστροφή αυτή τη στιγμή που έχουμε στην οικονομία του νησιού. Αυτό δεν το βλέπουν οι κύριοι που θα κάνουν το συνέδριο. Γι' αυτό λοιπόν χθες είπαμε στην κυρία Σαπουνά το εξής. Εδώ και τώρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν θα κάνει διάλογο, θα κάνει συγκεκριμένη πρόταση για λύση. Πρώτα για το ΦΠΑ και δεύτερον για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δεν υπάρχει διάλογος. Για μένα ο Πρωθυπουργός πρέπει να φέρει λύση στο πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει να έρθει. Να έρθει και να συζητήσουμε τι μαζί. Για αναπτυξιακές πολιτικές, όταν αυτή τη στιγμή το νησί, όταν 30 εκατομμύρια τουρίστες θα κινηθούν σε όλη την Ελλάδα, ζήτημα θα έχουμε 45.000. Να μας προτείνει τι. Επομένως, αυτό που εγώ παρακαλώ, εγκαλώ, ζητώ από τον Πρωθυπουργό της χώρας είναι το εξής. Θα έρθει να φέρει μια πρόταση η οποία θα μας απεγκλωβίσει από αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητάμε τη συμμετοχή όλων των φορέων. Γι' αυτό ζητάμε και τη συμμετοχή και του Δημάρχου και της Περιφέρειας. Όλοι μαζί ξεκινήσαμε, όλοι μαζί θα τελειώσουμε. Διότι το πρόβλημα είναι κοινό. Και ζητούμε και τη συμμετοχή του κόσμου. Διότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Γι' αυτό τον τόπο που τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε και θέλουμε να μείνουμε εδώ.